Για να καλησπέρισουμε τώρα τον κύριο Αρβανίτη, αν μας ακούει. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσείς. Δόξα τω Θεώ, καλά κι εμείς. Ο μπασχετικός Άρης δεν είναι τόσο καλά. Ναι, δυστυχώς. Υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό και επικίνδυνο. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, Πρόεδρε, από την ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, το πρόβλημα είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό και επικίνδυνο, όπως είπατε. Γιατί βλέπουμε ότι μέσα υπάρχουν εκφράσεις όπως ότι χρειάζεται άμεσα η βοήθεια του κόσμου και μαζικά κτλ. Έτσι. Ναι, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια τα οποία έχουν μέσα τους το πρέπει, ναι, της νίκης. Σωστά. Και πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις άμεσα. Και αυτό βάζουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα ώστε να μπορέσει η ΚΑΕ Άρης να απεμπλακεί από το θέμα της έλλειψης ενημερότητας φορολογικής ασφαλιστικής που έχει και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις γρήγορες, να προλάβουμε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Η φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα λοιπόν δεν έχει λυθεί ακόμα, γιατί υπήρχε μια αίσθηση ότι έχει λυθεί το θέμα. Τελικά δεν έχει λυθεί. Όχι, όχι, από όσο ξέρω δεν έχει λυθεί, όχι. Μάλιστα. Θα το λύσουμε τώρα με τις προσπάθειες που κάνουμε. Λέγαμε και πριν ότι είστε ένας άνθρωπος, okay, τώρα υγείστε του ερασιτέχνη Άρη, αλλά έχω την αίσθηση γενικότερα από όλους τους παράγοντες που είναι κοντά στο τμήμα μπάσκετ αυτή την περίοδο, έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διαχείριση μάλιστα τέτοιων καταστάσεων. Πώς ακριβώς θεωρείτε και πιστεύετε ότι μπορεί ο Άρης να βγει από το αδιέξοδο? Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να, έπρεπε βέβαια να είχαν ήδη γίνει, αλλά λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης δεν έγιναν. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λυθεί το μπαν του Weber. Ναι. Δεύτερον, να υπάρχει στα χέρια της ΚΑΕ Άρης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ώστε να μπορεί να πάρει νέους παίκτες ή να κάνει αλλαγές άλλων παικτών κτλ. Αυτά που θέλει να κάνει ο προπονητής, ώστε να αντιστραφεί η κακή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στις τελευταίες αγωνιστικές. Όχι τελευταίες, όλες τις αγωνιστικές που έχει παίξει. Αυτές πρέπει να είναι οι κινήσεις, ναι, άμεσες και γρήγορες. Υπολογίζουμε ποσό, δηλαδή μπορούμε να πούμε χρειάζονται τόσα για τη φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, χρειάζονται τόσα για το Weaver. Αυτό είναι συγκεκριμένες οι δόσεις προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι οι νούμερα δεν ξέρω ακριβώς. Υπολογίζω κάποια νούμερα, δεν ξέρω, καλύτερα να το δούμε σε μια άλλη φάση αυτό, εφόσον, ναι, μαζευτούν κάποια χρήματα και να μετά να μιλήσουμε φυσικά και με την ΚΑΕ Άρης και να μας πει ακριβώς το πόσα χρήματα χρειάζεται για αυτές τις δύο αρχικές κινήσεις που είπαμε. Ωστόσο όμως πρέπει να μαζευτούν αρκετά χρήματα, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Χθες είχατε συμβούλιο στον Εραστέχνη, να δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι το κύριο θέμα σας ήταν η ΚΑΕ. Θέλετε, εμείς διαβάσαμε βέβαια την ανακοίνωση, να μας πείτε και εσείς με τον δικό σας τρόπο και ίσως και μια-δυο λεπτομέρειες παραπάνω για τον τρόπο που περιγράφεται στην ανακοίνωση ΚΑΕ βοήθεια στην ομάδα. Ναι. Καταρχήν είχαμε δρομολογήσει το συμβούλιο αυτό μέρες πριν και είχαμε ως θέμα την ΚΑΕ Άρης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχαμε κινηθεί από μόνοι μας, γιατί γνωρίζαμε ότι υπάρχει, αντιλαμβανόμασταν λόγω της εμπειρίας που έχουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Σκεφτήκαμε 2-3 κινήσεις σε συνεργασία βέβαια πάντα και με τους οργανωμένους της ομάδας μας. Η πρώτη είναι να ανοίξουμε ένα λογαριασμό, ένα κανάλι στην εταιρεία Viva, όπου θα μπορούν οι φίλαθλοι του Άρη να βάζουν όσα χρήματα θέλει ο καθένας, έχουμε μια διαβάθμιση 10, 20, 50 και 100 ευρώ. Αυτοί που είναι από το εξωτερικό, αυτοί που, ναι, είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή κάποιος που δεν θέλει να μετακινηθεί από το σπίτι του να κάνει την κατάθεση στη Viva. Γιατί δεύτερο... πολύ συχνά το λένε ότι παιδιά ανοίξτε ένα λογαριασμό, ναι, κτλ. Αυτό είναι και πιο εύκολο νομίζω. Βέβαια, ευκολία είναι πλέον. Ναι, φυσικά, ναι, φυσικά. Γιατί στην εποχή μας γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Και χωρίς να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μία κίνηση είναι αυτή. Μία δεύτερη κίνηση είναι σε συνέχεια της απόφασης της ΠΑΕ Άρης με την ενίσχυση των 5 ευρώ στα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής στις θύρες 1 και 3, εμείς είπαμε να κάνουμε το 5 ευρώ αυτό, δηλαδή να δίνεται όποιος θέλει φυσικά στις θύρες 7, 9 και 2 που δεν το επιβάλλει η ΠΑΕ, ωστόσο όμως θα έχουμε εμείς εκεί
stand τα οποία θα δίνουν κουπόνια των 5 ευρώ ώστε και αυτοί που θέλουν να πάρουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι διαρκείας ή είναι, αγοράζουν εισιτήρια στη θύρα 7, 9 και 2 να μπορούν να δώσουν το 5 ευρώ για να ενισχυθεί η ΚΑΕ. Μία τρίτη κίνηση. Άρα καλύπτονται όλες οι θύρες του γηπέδου με το 5 ευρώ. Ναι. Ακριβώς. Η ΠΑΕ δίνει το 5 ευρώ από τα πέταλα ως δική της προσφορά και από εκεί και έπειτα αυτός που είναι στην 7 θα πάει να πάρει άλλο. Είναι φυσιολογικό. Με τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει είναι και στις άλλες θύρες να δίνει τα 5 ευρώ ώστε να πάνε και αυτά στην ΚΑΕ Άρης. Μία τρίτη κίνηση πιστεύω είναι η σημαντικότερη. Μίλησα σήμερα με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ και του ζήτησα 300 διαρκείας των 100 ευρώ τα οποία θα τα διαθέσει ο ΑΣ. Είναι ένα σεβαστό ποσό αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ήδη. Εμείς είμαστε ένα συμβούλιο 15-15-30 ατόμων. Από 10 άτομα ο καθένας να προσεγγίσει και να του δώσουμε από ένα διαρκείας των 100 ευρώ μαζεύονται αμέσως 30.000 ευρώ. Πιστεύω ότι μπορούμε μέχρι τέλος του μήνα να το κάνουμε αυτό και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί που θα πάρουν τα διαρκείας αυτά θα μπορούν να μπαίνουν και στο γήπεδο για να παρακολουθούν τις αγώνες της ΚΑΕ Άρης. Και η μία τέταρτη κίνηση είναι αυτή που συζητήσαμε όλοι μαζί, να προσεγγίσουμε στελέχη, ανθρώπους, πρώην παράγοντες, φίλους του Άρη, οι οποίοι έχουν μια οικονομική δυνατότητα μεγαλύτερη από κάποιον άλλον ανθρώπων, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ταμείο της ΚΑΕ Άρης με κάποια μεγαλύτερα ποσά. Δεν έχουμε βάλει ακόμα πλαφόν και θα δούμε πώς θα πάει στο ραντεβού η συζήτηση και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στο κάλεσμά μας. Mm-hmm. Τώρα το τι θα μαζευτεί από αυτή την τέταρτη αυτή κίνηση δεν πρίζω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Mm-hmm. Επειδή παράλληλα με αυτά που μας λέτε, μας δώσετε και την είδηση ότι επικοινωνήσατε με τον κύριο Γουγέλμο, έχω μία αίσθηση ότι ένα ζητούμενο ήταν και αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το κατά πόσο και ο ίδιος είναι δεκτικός, στην επικοινωνία γενικότερα με την οικογένεια του Άρη, το κατά πόσο ο άνθρωπος θεωρούσε ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Υπάρχει και από την πλευρά του αυτή η δεκτικότητα πλέον να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πάει όλος ο Άρης μαζί, ότι πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, στη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί κατάλαβα ότι το αντιλαμβάνεται και το δέχεται και φαίνεται ότι κινείται και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση της συσπήρωσης και της ενότητας όλων των δυνάμεων του Άρη για να μπορέσει να βγει η ΚΑΕ Άρης από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο καλό. Να πω βέβαια ότι είστε από τους ανθρώπους που είχατε χτυπήσει το καμπανάκι το καλοκαίρι. Έλεγα και πριν, δεν αλλάξαμε στούντιο εμείς, αλλά εδώ στο Λίμπερο σας είχαμε φιλοξενήσει και είχατε σημειώσει όλα αυτά που βλέπουν κάποιοι τώρα. Και είχε ασκηθεί και κριτική σε αυτά που λέγατε, όπως συμβαίνει πάντα στον Άρη. Δηλαδή, όποτε κάποιος ασκεί την οποιαδήποτε μορφή κριτικής, υπάρχει πάντα κάποιος άλλος ο οποίος θα τον κατηγορήσει για κάτι, άσχετα αν λέει την αλήθεια ή όχι. Δεν εξετάζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θα πω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι έχετε και επιπροσωπικού ζήτημα, αν καταστραφεί η ομάδα. Πάτε στην διαδικασία της ενότητας και όχι στην διαδικασία της αντιπαράθεσης. Στον Άρη δυστυχώς έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να πηγαίνουμε στην εσωστρέφεια, στην αντιδικία και το πιο πιθανό να γινόταν τώρα, εγώ αυτό περίμενα λίγο πολύ, ήταν να μαλώνει ο Αρβανίτης με τον Γουγέλμο. Να φύγει και να φύγει, να ορμάει ο έξω δεξιά, να φωνάζουν οι μισοί δημοσιογράφοι, οι άλλοι μισοί να αβαντάρουν, να γίνεται μια τέτοια κατάσταση. Ευτυχώς δεν το βλέπουμε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να σας πιστωθεί ως ερασιτέχνη αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Κοιτάξτε, και Κώστα, εσείς με γνωρίζετε 20 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ ποτέ να λέω κάτι που αφορά την ομάδα και να είναι είτε ψέματα, είτε για να δημιουργήσω πρόβλημα, είτε γιατί είχα κάποιο προσωπικό θέμα με κάποιον τρίτο. Έτσι. Η κριτική που ασκήθηκε εκείνη την εποχή ήταν από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία είναι μηδαμινά σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας και σε σχέση με το πόσο αποδεκτός είναι κάποιος στο σύνολο των Αριανών και κάτι που είπα και τότε είναι ότι ό,τι και να υποθεί στη συνείδηση των Αριανών ο καθένας μας έχει καταγραφεί.
Σωστό. Και εγώ έχω αποδείξει και ο Αριανός Κόνος έχει αποδείξει το πόσο εμπιστεύεται το Λευτέρη Αρβανίτη ή του συνεργάτη του Λευτέρη κτλ. Επομένως είναι κάτι που πλέον δεν με απασχολεί η κριτική, ούτε και απασχολεί κανέναν από εμάς. Ναι. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ενότητας, είμαστε πάντα υπέρ του να βρίσκονται λύσεις για τα τμήματα και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι τα τμήματά μας να πηγαίνουν καλά. Να μην έχουμε προβλήματα, να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για τα τμήματά μας και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Και πάνω σε αυτή τη βάση είναι η πολλωστή φορά που το κάνουμε και το αποδεικνύουμε σε όλους τους Αριανούς ότι δεν βάζουμε τα προσωπικά μας πουθενά, τα βάζουμε τελευταία και πάνω απ' όλα βάζουμε το σύλλογο και την ομάδα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτό θα γίνεται πάντα στον Άρη, αν είναι τόσο μηδαμινοί οι τύποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα που δεν τους δίνει κανείς σημασία. Mm-hmm. Βράζουν στο ίδιο τους το ζουμί. Εγώ θέλω να πω και το εξής, θέλω να σημειώσω, επειδή είμαστε σε μια διαδικασία που για μία ακόμη φορά ο Άρης ζητάει χρήματα από τον κόσμο του, ναι, για να βοηθήσει. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό και ίσως δεν νομίζω ότι είναι δική μας ευθύνη, γιατί λίγο πολύ μας έχει ζητηθεί και να μην το κάνουμε θέμα για να μην υπάρξει οποιοδήποτε άλλο σκεπτικό, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει βγει μια διοίκηση του Ερασιτέχνη Άρη, νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη Άρη που έχει διοριστεί από το δικαστήριο και χωρίς καμία απολύτως μορφή σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση, γιατί και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που βάλαν και χρήματα στον Ερασιτέχνη Άρη για τις ανάγκες του, είτε για το αέριο, οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό όταν πας και ζητάς χρήματα από τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος ότι το τωρινό διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη έχει πάρει σουίτα στην ΠΑΕ και την πληρώνει. Σε αντίθεση με το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, που όχι μόνο δεν πληρώνονταν η σουίτα, αλλά με την δικαιολογία ότι είναι του χρέους. Όχι, ότι είναι το Ερασιτέχνη, το γήπεδο. Το 10%. Ναι, έφερα και τους φίλους μου μέσα. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω τώρα, γιατί βγαίνει μπροστά ο Ερασιτέχνης και λέει Αριανέ, βοήθα ένα τμήμα. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρει και ο Αριανός ότι αυτοί που είναι στην διοίκηση δεν εκμεταλλεύτηκαν εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι είναι εκεί και με πολλές εργατόρες που δεν πληρώνονται, φυσικά είστε αμυστοί όλοι, αλλά πληρώνουν κιόλας για να βλέπουν τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και ποιος το ζητάει δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, αυτό ήταν η πρώτη απόφαση που πήραμε, να έχουμε μια μηνιαία συνδρομή όλα τα μέλη και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά του συμβουλίου μας, γιατί έτσι το νιώθουμε. Πρέπει πάντα στον Άρη να δίνουμε και να μην παίρνουμε. Το μόνο που παίρνουμε είναι η ηθική ικανοποίηση και η αγάπη του κόσμου. Από εκεί και μετά, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στην αρχή, σχετικά το ότι ξαναστρεφόμαστε ξανά στον κόσμο, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές ότι αυτή είναι η δύναμη του Άρη, είναι ο κόσμος του, είναι ο λαός του, είναι αυτός ο οποίος πάντα σώζει τις καταστάσεις και απευθυνόμαστε σε αυτόν. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται στο τιμόνι των επαγγελματικών τμήματων μας, που να μην χρειάζεται αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη φάση όμως που είμαστε τώρα, δυστυχώς απευθυνόμαστε πάλι στον κόσμο του Άρη, που πάντα ήταν δίπλα μας και ήταν αρρωγός στις προσπάθειές μας, γνωρίζοντας φυσικά ότι τα χρήματα τα οποία θα δώσει θα πάνε εκεί που πρέπει, ώστε να ωφεληθεί το κάθε τμήμα το οποίο έχει ανάγκη. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Γουλιέρμο, υπάρχει στο μυαλό του η σκέψη, ψάχνει ή ψάχνει ίσως ο Ερασιτέχνη, όχι πέρα από αυτό, για μια διάδοχη κατάσταση πιο ισχυρή οικονομικά? Γιατί ο άνθρωπος όντως ήρθε σε ένα σημείο που λέγαμε όλοι ότι αυτός εμφανίστηκε, δεν υπήρχε κανένας άλλος, τι να κάνουμε. Το σκέφτεται, το ψάχνει? Δεν έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχω μιλήσει, δεν έχω άποψη πάνω στο. Δεν ξέρω την γνώμη του. Ίσως τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια συνάντηση για να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην ΚΑΕ Άρης, να το ρωτήσω και να δούμε τι θα μου απαντήσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάνει τέτοια συζήτηση με τον μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ. Νομίζω ότι εκκρεμεί και μια, να δοθούν και κάποια στοιχεία στον Ερασιτέχνη σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Είχε γίνει μια κουβέντα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, τα πήρε ο Ερασιτέχνης αυτά τα στοιχεία? Νομίζω όχι. Όχι, δεν τα πήρε. Εννοείται ότι θα τα ζητήσουμε και πιστεύω ότι θα μας τα δώσουν, γιατί έτσι πρέπει και έτσι είναι το νόμιμο και έτσι είναι το σωστό και έτσι
είναι καλό και για την ίδια την ΚΑΕ, για να δούμε σε τι κατάσταση είσαι και να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι ο Ρασθένης έχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ Άρης και της ΠΑΕ Άρης και οφείλουν τα τμήματα αυτά να ενημερώνουν τον μέτοχο του 10% να έχει γνώση και το πώς πάει η ομάδα, τα οικονομικά στοιχεία και να γνωρίζει το τι γίνεται. Γνώση να έχει, δεν λέω ότι θα παίρνουμε αποφάσεις, όμως πρέπει να έχουμε γνώση, πρέπει να ξέρουμε. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που είναι σε όλες τις εταιρείες. Δεν μπορεί δηλαδή να μην γνωρίζει ένας μέτοχος του 10% το τι γίνεται στο λογιστήριο και στο ταμείο της εκάστοτε ΠΑΕ. Είναι λίγο περίεργος βέβαια αυτός ο νόμος στην Ελλάδα, γιατί δεν δίνει δυνατότητα. Αν δείτε κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή οτιδήποτε άλλο, συνήθως, αν πάτε να το κυνηγήσετε εντός εισαγωγικών και να το διορθώσετε, θα έχει πλήγμα η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Δηλαδή είναι αυτό το. Γιατί γίνεται έλεγχος. Γιατί γίνεται έλεγχος και άμα έρθει ο έλεγχος μετά θα πέσει κανένα πρόστιμο. Θυμάμαι κάποτε με Ζαχουδάνη που έγιναν οι κινήσεις για τα χρήματα του Άγγελου Χαριστέα, καλή ώρα που είναι στην ομάδα. Και ήρθε, βρήκε όντως ότι είχαν πάει σε δικό του λογαριασμό και μπήκε 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην ομάδα. Στην ομάδα όμως. Δηλαδή. Όντως στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα με τους νόμους, οι οποίοι είναι πολλές φορές άδικοι για την ομάδα. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι εμείς έχουμε τεράστια εμπειρία και δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε κάποιο θέμα το οποίο θα αποβεί σε βάρος του τμήματός μας. Απλά πρέπει όμως να ξέρουμε το που βαδίζουμε ώστε ενδοοικογενειακά να γνωρίζουμε και να λύνουμε ή να προλαβαίνουμε άσχημες καταστάσεις. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος τον οποίο θέλουμε να ξέρουμε το που βαδίζουν τα τμήματά μας και πώς πάνε οικονομικά, τα οικονομικά στοιχεία, ας πούμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και επαναλαμβάνω ότι στο μυαλό μας πάνω απ' όλα είναι να προστατεύουμε τα συμφέροντα των τμήματων του ΆΡΗ και όλου του συλλόγου. Τέτοιο αυτό γκολ δεν πρόκειται να μπει λοιπόν. Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό καλάθι είναι στο μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, επί της καθημερινότητας, υπόθηκε εδώ και ένα μήνα ότι το μπαν του Weaver, π.χ. η πρόεδρε που μας είπατε νωρίτερα, είναι τυπικής διαδικασίας για να λυθεί. Όμως δεν έχει λυθεί ακόμα. Θέλει 30 χιλιάρικα τυπικά. 10 λέει. Όχι, δεν έχει. Έχει, από ό,τι έμαθα, έχει συμφωνηθεί. Απλά πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Είναι η υποκαταβολή που έχει συμφωνηθεί. Δεν έχει λυθεί. Εφόσον γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης, σίγουρα μετά ο αθλητής είναι υποχρεωμένος και πώς το έχει συμφωνημένο να στείλει επιστολή στη FIBA που να λέει ότι έχω συμφωνήσει σε ένα διακανονισμό και παρακαλώ άρετε τον μπαν στο σύλλογο ΚΑΕ Άρης. Όπως έγινε με τους προηγουμένους. Πιστεύουμε ότι θα γίνει τώρα με τα χρήματα τα οποία θα μαζέψουν ο ΑΣΥΜΑ, οι οργανωμένοι, η ΠΑΕ Άρης για να βοηθήσει. Ο κύριος Γουλιέλμος, τι σας λέει στις τελευταίες συζητήσεις που έχετε, σε τι κατάσταση είναι, τι σχέδια είχε, τι δεν πήγε καλά, κάτι δηλαδή. Κάτι πρέπει να λέει, κάποια θέση πρέπει να έχει. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πολύ λίγο σήμερα το πρωί και απλά τον ενημέρωσε για τις κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε ώστε να είναι και αυτός σύγχρονος, γιατί αυτός θα μας δώσει τα διαρκείας που ζητήσαμε. Ναι, και δεν συζητήσαμε κάτι άλλο. Οπότε δεν έχω εικόνα για την ερώτηση που μου κάνατε τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω. Όταν θα βρεθούμε, που σίγουρα θα βρεθούμε, θα ξαναμιλήσουμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Πάντως, πέρα από το θέμα της ΚΑΕ που νομίζω είναι κατανοητό πλέον σε όλους και αξίζει ένα μπράβο στον Ερασιτέχνη Άρη που κινήθηκε ουσιαστικά και δυναμικά και θα αξίζουν πολλά περισσότερα μπράβο και στον κόσμο που θα διαθέσει τα χρήματά του για να συνδράμει χωρίς πάλι να έχει κανένα αντάλλαγμα. Συνήθως όλες οι υπόλοιπες ομάδες δίνουν κάτι. Ο Αριανός πάει και δίνει τα χρήματα μόνο και μόνο για την αγάπη του και είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Υπάρχουν 2-3 θεματάκια ακόμα που το ένα έχει σχέση φυσικά και με την ΚΑΕ και είναι το Αλεξάνδριο. Είχε γίνει μια τεράστια και τη ζήσατε και από την πολιτική της πλευρά. Είχε γίνει μια τεράστια κουβέντα προεκλογικά από τις πρόσφατες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης κυρίως σε σχέση με το Νίκ Γκάλισχολ. Φωτογραφίες βγήκαν, ο Ερασιτέχνης ήταν εκεί, η ΚΑΕ ήταν εκεί. Εγώ αυτό που κατάλαβα τότε είναι ότι τελικά η έξυπνη πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης είχε βάλει τον Ερασιτέχνη με την ΚΑΕ να μαλώνουν για το ποιος τελικά θα διαχειρίζεται το παλέ και στο τέλος δεν έγινε απολύτως το τίποτα και το παραμικρό. Και ρωτάω εσάς γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και το καθεστώς χρήσης το προηγούμενο του Νίκ Γκάλισχολ σε σχέση με τον Άρη, στην προέκταση ακόμα και του Κυλικίου με όλα όσα έχουν γίνει, αλλά και τις προτάσεις
οι οποίες είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή για το αν μπορεί ή όχι ο Άρης να κάνει εντός εισαγωγικών δικό του το Νικ Γκάλισχολ. Εντάξει, για τα παλιά είναι έτσι όπως τα είπατε. Εμείς στο μυαλό μας σχετικά με το Παλέ, για να μην παρελθοντολογήσω ας πούμε, έχουμε το εξής. Και αυτά έχουμε κάνει μια δουλειά πολύ σημαντική και σε άλλα κομμάτια, αλλά συγκεκριμένα για το Παλέ να πω ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να μας παραχωρηθεί το Παλέ ντε Σπορ στην ομάδα μας. Αυτή η πρόταση είναι στα σκαριά, ολοκληρώνεται μέχρι τέλος πιστεύω του μήνα και από εκεί και μετά θα πάμε, θα πούμε παιδιά, έχουμε αυτή την πρόταση εμείς. Είχε η προηγούμενη κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις, έχει οριμάσει και πολιτικά το ζήτημα αυτό. Είναι ύστερα στο χέρι της πολιτείας να το αποφασίζει και να το τελειώσει ας πούμε, για να αποκατασταθεί και η δικαιοσύνη στην πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Είναι πάντα σε βάρος του Άρη το τι γίνεται εκεί πέρα. Και πέρα από το ηθικό κομμάτι, πέρα από το ηθικό κομμάτι, είναι και ένα ουσιαστικό κομμάτι αυτό που λέμε, ότι γιατί το Παλέ, καλός ή κακός, έχει βέβαια πάρα πολλά και μικρά παιδιά και ομοσπονδίες που φυσικά και πρέπει να έχουν το χώρο τους και να ζουν μέσα στο Παλέ, αλλά κακά τα ψέματα, το Παλέ το συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια ο Άρης. Και στα πολύ καλά του χρόνια, όχι απλά το συντηρούσε, αλλά μεγαλούργησε. Αλλά ακόμα και τώρα νομίζω ότι χωρίς το μπάσκετ του Άρη μπορεί να συντηρηθεί ένα τέτοιο γήπεδο. Είναι, δηλαδή μόνο κοστίζει στην πολιτεία. Αυτό είναι ένα... Καταρχήν να πω ότι η πρότασή μας δεν έχει σκοπό να επηρεάσει κανέναν από τους συλλόγους οι οποίοι πάνε και γυμνάζονται τα τμήματά τους στο Παλέ. Θα είναι μια πρόταση πάρα πολύ ωραία για όλους τους συλλόγους. Και για τον Άρη φυσικά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, δεν είναι μόνο ότι συντηρούνταν τόσα χρόνια από τους αγώνες του Άρη και από τις δραστηριότητες της ΚΑΕ Άρης το γήπεδο αυτό. Και το έλεγα πάντα και στους υπουργούς και στους γενικούς γραμματείς και στις διοικήσεις του Παλέ ντε Σπορ, είναι ότι ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα και μόνο από τους πόρους που οι Αριανοί πληρώνουν στο κράτος δικαιούνται ο Άρης να έχει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι η δύναμη του Άρη και η βοήθεια που προσφέρει στο κράτος γενικότερα ως οργανισμός με τον τόσο πολύ κόσμο που έχει, δικαιολογεί δηλαδή να του παραχωρηθεί αυτό το γήπεδο. Δεν είναι μόνο η δραστηριότητα της ομάδας, είναι όλων των Αριανών που βοηθάν το ελληνικό δημόσιο. Πάντως αρκετά μεγάλη επιτυχία νομίζω είχε και η κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Άρη και μου έκανε εντύπωση αυτό που πληροφορήθηκα ότι στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που είχε με τον Πανετολικό, ότι εκείνη τη μέρα υπήρχαν 250-300 άνθρωποι που πήγαν και αγόρασαν την κάρτα φιλάθλου του Άρη για να πάρουν και το εισιτήριό του. Το εισιτήριό τους. Ενώ θεωρητικά αυτό θα έπρεπε να είχε κοπάσει. Δηλαδή πήρε ο άλλος το διαρκείας, πήρε το εισιτήριο στα πρώτα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τα πρώτα 2-3 μάτς. Και όμως υπήρχε πολλής κόσμος που το πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Και νομίζω και μια ανάσα για τον Εραστέχνη αυτή, έτσι. Κοιτάξτε, η κάρτα φιλάθλου πάει καλά. Πάει πολύ καλά και αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος του Άρη αγαπάει πολύ το σύλλογο και εμπιστεύεται τον νέο ΑΣ, τον Εραστέχνη Άρη. Αυτό που θέλω να πω προς τον κόσμο είναι ότι το 10 ευρώ είναι μια βοήθεια προς τον Εραστέχνη, ο οποίος έχει και αυτός πάρα πολλά δικά του προβλήματα οικονομικά. Δυστυχώς λόγω της δυσφραγίας οικονομικής που υπάρχει στην ΚΑΕ Άρης παράδειγμα, δεν παίρνουμε και τα ποσοστά μας από εκεί, και εκεί βοηθάει ο ΑΣ, πιστώνει δηλαδή, ναι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην ΚΑΕ Άρης. Λόγω της ανακαίνησης του κλειδά της Βικελίδης που έγινε αυτής της μερικής ανακαίνησης από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, και από εκεί δεν παίρνουμε τα χρήματα που θα δικαιούμασταν, γενικότερα έχουμε προβλήματα και απευθυνθήκαμε στον κόσμο. Και ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε σωστά και να μην δημιουργούνται προβλήματα στον ΑΣ.
Έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές τον κόσμο γι' αυτό και κάθε εβδομάδα το κάνουμε που έρχεται και μας βοηθάει με το 10 ευρώ του και να είναι σίγουροι ότι τα χρήματα τα οποία δίνει πηγαίνουν στα τμήματα και στις υποχρεώσεις του ΑΣΥΜΑ και πουθενά αλλού. Για να μπορέσει ο ΑΣΥΜΑ να γίνει κάποια στιγμή δυνατός έτσι όπως ήταν παλιά και όπως το ξέραμε, για να μπορεί να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει ένας ερασιτέχνης σύλλογος σαν τον Άρη και στο σύλλογο αλλά και γενικότερα στην κοινωνία της πόλης και της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Κάντε μας ένα σχόλιο σε σχέση και με το ποδόσφαιρο και αν υπάρχει κάτι, γιατί είναι και στην Κίνα τώρα, είναι επίκαιρο αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα για ανακαίνιση, για σκέπαστρα, για το ένα, για το άλλο. Υπήρχε και μια μακέτα που βγήκε από την ΠΑΕ Άρης κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει, πέρα από το, θέλω να μας πείτε ένα-δυο λόγια για τη συνεργασία με τον κύριο Καρυπίδη για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι του γηπέδου, γιατί κακά τα ψέματα είναι ανταλκάς και το να γίνει ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο για τον Άρη. Καταρχήν να πω ότι με τον κύριο Καρυπίδη έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλή επαφή. Συνεννόμαστε για πολλά πράγματα και φαίνεται εξάλλου αυτό και στις κινήσεις που γίνονται σχετικά με την σχέση ΑΣΥΜΑ και ΠΑΕ Άρης. Για το θέμα της επένδυσης των διαφόρων επιχειρηματιών εκτός Ελλάδας που ο κύριος Καρυπίδης προχωρά ή το συζητάει, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Την είχα δει και εγώ τη μακέτα. Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε πρόταση να τη δούμε. Πάνω στη βάση βέβαια το ότι το γήπεδο ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Είναι κάτι που το παραλάβαμε από τους παππούδες μας και τους μπαμπάδες μας και πρέπει να το παραδώσουμε στα παιδιά μας ακέραιο και καλύτερο. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, Πρόεδρε, κάτι άλλο σημαντικό και νομίζω και ότι ναι. Από την κοινή μας δράση σε διάφορα σωματεία νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τα χρέη των ερασιτεχνών προς την πολιτεία. Ναι, σημαντικό. Πρόστιμα, προς αυξήσεις, τιμολόγια, τα λοιπά, το ένα, το άλλο. Εδώ να πιστώσουμε, συγγνώμη Κώστα, να πιστώσουμε στην προηγούμενη διοίκηση του ερασιτέχνη ότι κατάφερε με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, που είναι ένας εξαιρετικός νομικός στο κομμάτι αυτό, να μειώσει σε ένα βαθμό τα του Άρη. Δεν ξέρω στον Ηρακλή τι γίνεται. Τελευταία φορά είχα δει ένα 3,21 εκατομμύρια και ζαλίστηκα. Πέντε πήγε. Α, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι σε αυτό το θέμα, μήπως να γίνει μια συντονισμένη κίνηση προς την πολιτεία. Γίνεται. Ή τέλος πάντων, αν γίνονται, να μας ενημερώσετε επ' αυτών σχετικά με το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι έτσι μόνο θα ξεκλειδώσουν οι ερασιτέχνες μια και καλή. Να λυθεί το ζήτημα αυτό. Ναι. Καταρχήν, να πω για το πρώτο θέμα με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια στα διοικητικά δικαστήρια και πετυχαίνουμε κάποιες νίκες και ναι. Σωστές αποφάσεις για τον Άρη. Έχουμε επαφή και με άλλα σωματεία που έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο Άρης ή μόνο ο Ηρακλής, είναι πάρα πολλές ομάδες ερασιτεχνικές σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι έχει οριμάσει και στην πολιτεία και στην κυβέρνηση ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί, ειδικά για τους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Γιατί δεν έχει νόημα να παραμένουν δέσμοι και με μια φιλιά στο λαιμό. Δεν κερδίζει τίποτα. Συλλογική, απολύτως τίποτα. Δεν κερδίζει. Είναι ανίσπρακτα τα ποσά αυτά. Και είναι πλέον όριμες οι συνθήκες να ανοίξει αυτή η κουβέντα και να βρεθεί μια λύση ώστε και οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι να μπορέσουν να πάρουν μια μεγάλη ανάσα, να λειτουργούν νόμιμα και να μην έχουν πρόβλημα οι παράγοντές τους και γενικότερα να κάνουν πράγματα που θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, που τώρα αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε να το κάνουμε λόγω της φιλιάς που έχει μπει στο λαιμό του κάθε συλλόγου. Νομίζω ότι οι συζητήσεις πάνε καλά, δεν έχουμε κάτι να πούμε αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο, διότι είναι και λεπτά θέματα αυτά, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα αρχίσει η σοβαρή κουβέντα επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος. Πάντως έχουμε συνεργασία με άλλες ομάδες της πόλης που έχουν το ίδιο πρόβλημα και νομίζω ότι θα το πάμε καλά και εκεί. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο γιατί είναι δύσκολη προσπάθεια και ελπίζω στο τέλος του Νοέμβρη που λύγει και αυτή η τυπική προθεσμία ενίσχυση της ΚΑΕ να τα ξαναπούμε και να έχουμε ευχάριστα νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να τα ξαναπούμε για να πούμε πράγματα για τον ερασιτέχνη. Για τον ερασιτέχνη, βέβαια. Και να μην συζητάμε μόνο προβλήματα, γιατί
45 μέρες που είμαστε δίκης, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Φαίνονται βέβαια από ό,τι βλέπω και επικοινωνιακά το πάμε πολύ καλά, γιατί και μαθαίνει ο κόσμος το τι κάνουμε, αλλά έχουν γίνει και κινήσεις τις οποίες δεν τις γνωρίζει ο κόσμος και πρέπει αυτές κάποια στιγμή να τις πούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι κάνουμε. Στο επικοινωνιακό πάντως οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο που είχε αναλάβει, γιατί πάρα πολύ απλά καθημερινά υπάρχουν 6 με 7 δελτία τύπου του Ερασιτέχνη Άρη για τα τμήματά του, κάτι που δεν γίνεται με καμία άλλη ομάδα και κανέναν άλλον σύλλογο, με εξαίρεση. Περίμενε, πάω να πω με εξαίρεση, ρε φίλε. Τέλος πάντων, ναι. Με εξαίρεση, Στέργιο, πάω να πω τον ΠΑΟΚ. Ορίστε, Στέργιο, αμέσως. Και Κώστα τον Ηρακλή. Εσάς τους δύο πάω να φαντάρω, αλλά δεν με ακούτε. Πέρα από την πλάκα όμως, για μένα είναι πολύ σημαντικό που πλέον, είτε είναι ξυφασκία, είτε είναι πόλο, είτε είναι βόλεϊ ή οτιδήποτε, καθημερινά υπάρχει ενημέρωση για όλα τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο Αντώνης ο Γκάντζιας είναι εξαιρετικός. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γι' αυτό εξάλλου και τον έχουμε δίπλα μας για να μας βοηθάει και να ενημερώνει τον κόσμο του Άρη για τις προσπάθειες που κάνει ο Ερασιτέχνης Άρης. Και είναι και φίλος μας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Το καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.